Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας θυμήθηκε η 83η επέτειος από τη μάχη της Καλαμάτας του 1941 στο Μνημείο Ελλήνων και Συμμάχων Πεσόντων στο Πάρκο Σιδηροδρομικού Σταθμού. Η μάχη της Καλαμάτας μας κάνει υπερήφανους και ως καλαματιανούς για τους κατοίκους της πόλης που συνέδραμαν με κάθε τρόπο τους συμμάχους στον αγώνα επιβεβαιώνοντας ότι η Καλαμάτα ήταν και παραμένει πόλη της ελευθερίας. Βρέθηκαν εδώ, σε αυτό το σημείο, διωγμένοι από την βαρβαρότητα των Γερμανών, άλλοι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι εχμαλωτίστηκαν, άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν στην Κρήτη. Ήταν η τελευταία μάχη στην υπηρετική χώρα, όπως είπαμε, και αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους συγγενείς των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα. Πρόσωποι των οικογενειών και των συμμαχικών δυνάμεων έδωσαν το παρόν μιλώντας για αυτή τη σημαντική μάχη. Εκ μέρους του πρεσβή του Ηνωμένου Βασίλειου, ο κύριος Μάθιου Λότζ, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευγενική σας προσκλήση στην σημερινή τελευταία μνήμη. My great honor. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ με εσάς σήμερα για να τιμήσουμε την 83η επέτειο από τη μάχη της Καλαμάτας και να θυμηθούμε εκείνους που πολέμησαν και πέθαναν για την Ελλάδα. Ladies and gentlemen, I bring you greetings from the Brotherhood of the Veterans of the 1941 Greek. Σας μεταφέρω χαιρετισμούς από την αδελφότητα των βετεράνων της εκστρατείας στην Ελλάδα του 1941, αδελφότητα που ίδρυσε ο πατέρας μου στην 50η επέτειο της μάχης. Η ιστορία στην οποία θα αναφερθώ ξεκινά επίσημα στις 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν οι Έλληνες ξύπνησαν με την είδηση ότι η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στη χώρα μας. Ο αγώνας υπήρξε σκληρός και οι θυσίες του ελληνικού έθνους τεράστιες. Σε αυτό το τιτάνιο αγώνα έχασε τη ζωή του και ο παππούς μου, Βασίλειος Αθανασόπουλος. Η μάχη της Καλαμάτας στις 28 Απριλίου του 1941 ήταν η τελευταία που δόθηκε στο επιρωτικό έδαφος της Ελλάδας μεταξύ των Γερμανών εισβολέων και των συμμαχικών στρατευμάτων.